ευχόμαστε την κυρία Ευαγγελία Ευσταθίου που θα μας παρουσιάσει το νέο της βιβλίο «Οσμότης των Σκιών». Η Ευαγγελία Ευσταθίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά, που με ένα μικρό βιογραφικό. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως δασκάλα στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια. Ξεκίνησε να γράφει από μικρή ηλικία, στην αρχή παραμύθια και στη συνέχεια διηγήματα. Ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική και τις κατασκευές από φυσικά υλικά. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη και ένα γιο. Από τις εκδόσεις Λιβάνι κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της, Προσωπικές στιγμές, Πέτρινη κύκνη, Με άλλα λόγια σ' αγαπώ, Αν τον άνεμο ρωτήσεις, Μετά την καταιγίδα, Το γυάλινο ρόδο, Βαθύ βελούδινο σκοτάδι, Ψήφιρη στις φλόγες και το τελευταίο της, Η δεσμότητα των σκιών. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που στηρίξατε με την παρουσία σας τον όμιλο βιβλίο του φύσικου Αριστοτέλη. Είναι σημαντικό για τα μέλη του Συλλόγου να βλέπουν ότι η προσπάθεια προκειμένου το αναγνωστικό κοινό της Φλόρινας να γνωρίσει από κοντά αγαπημένους συγγραφείς και να συνομιλήσει μαζί τους έχει ανταπόκριση. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την Ευαγγελία Ευσταθίου. Με την Ευαγγελία γνωριστήκαμε πέρυσι στην έκθεση βιβλίου στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι. Ομολογώ τη γλυκύτητα του προσώπου της, το καθάριο βλέμμα της και η απλότητά της με ενθουσίασαν. Λένε ότι τα μάτια καθρεφτίζουν την ψυχή μας. Δεν έχουν άδικο. Τα μάτια μας αποκαλύπτουν πολλά. Σαν συγγραφέα όμως τη γνώρισα από τα έργα της. Η γραφή της με μάγευε και με ταξίδευε κάθε φορά σε μονοπάτια πρωτόγνωρα. Αυτοί που έχουν διαβάσει έστω και ένα πόνημά της καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Οι ιστορίες της είναι πάντα πρωτότυπες, σε ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους, άλλες εποχές, άλλες κουλτούρες. Όταν δέχτηκα να παρουσιάσω τους δεσμότες των σκιών, δεν είχα υποπτευθεί περί τίνος πρόκειται. Πίστευα ότι ήταν ένα βιβλίο όπως τα προηγούμενά της. Οπότε δέχτηκα με μεγάλη μου χαρά. Όταν αργά το βράδυ, λοιπόν, είδα το θέμα που πραγματεύεται, έκπληκτη κοίταξα την κόρη μου και της έδωσα να διαβάσει την περίληψη του Οπισθόφυλλου. Αυτό πρέπει να είναι υπέροχο, μου απάντησε. Ωραία, λοιπόν, της απαντώ και εγώ, πάρε και διάβασέ το και παρουσίασέ το εσύ. Η απάντησή της με εξέπληξε. Φυσικά, μου απάντησε. Γιατί όχι. Ομολογώ ότι δεν περίμενε να απαντήσει και να δεχτεί με ενθουσιασμό. Είναι λάτρης των βιβλίων μυστηρίου επιστημονικής φαντασίας, καθώς και αυτό που έχουν με τα φυσικά στοιχεία. Δεν έπεσα έξω λοιπόν. Η Αθηνά διάβασε το βιβλίο, είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου, λάτρεψε τους δεσμότες των σκιών, τη συνεπήρε η γραφή της Ευαγγελίας και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα, αν και το περίμενα. Κατάλαβε επιτέλους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, ότι μία Ελληνίδα συγγραφέας μπορεί να συναγωνιστεί επάξια τους ξένους συγγραφείς αυτού του είδους. Θα έλεγα με βεβαιότητα ότι είναι και καλύτερη. Επιπλέον, θεώρησα θετικό να μας μιλήσει για τους δεσμότες των σκιών ένα νέο παιδί για να μπορέσουμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε τι αρέσει στη νέα γενιά και από ποια οπτική γωνία κρίνουν και αξιολογούν ένα βιβλίο. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οφείλουμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά, να γνωρίσουν το μαγευτικό κόσμο του βιβλίου και να τα οθήσουμε να αγαπήσουν και τους δικούς μας Έλληνες συγγραφείς. Όσον αφορά την υπόθεση του βιβλίου, είναι ο ένας και η μία, ο Σεμπάστια και η Καρολίνα. Κουβαλούσαν την ίδια παντοδύναμη μοίρα. Είναι γραφτό να ενωθούν και να φέρουν στον κόσμο τον τέλειο απόγονο. Άτρωτο από όλες τις ασθένειες, ευφυές και χαρισματικός, που προοριζόταν για να καθορίσει την τύχη του κόσμου.
προκειμένου να ολοκληρωθεί μια παλιά και αίτητη προφητεία. Δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι άλλο, το λόγο θα δώσω στην Αθηνά να μας πει αυτή. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω το βιβλίο της κυρίας Ευαγγελίας Ευσταθίου. Η δεσμός των σκιών είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται από γνωστή. Μου πήρε μόλις δύο μέρες. Το προφήνω αναπτυφύλακτα σε όλους, νέους ή και μεγαλύτερους. Η υπόθεση του βιβλίου με εξήταρε και καθώς το διάβαζα, όλες οι αισθήσεις μου ήταν δεδομένες. Στο απόλυτο ζενή. Αγωνιούσα, θύμωνα, ένιωθα θλίψη, φοβόμουν, έλπιζα, έβλεπα, άκουγα, συμφωνούσα, διφωνούσα. Αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο πέτυχε το στόχο του. Όταν η συγγραφέα έχει καταφέρει να τρυπώσει το μυαλό σου και να σου δημιουργήσει έντονα συναισθήματα, τότε ναι, είναι μια σπουδαία συγγραφέα. Η κυρία Ευαγγελία στόχευσε και πέτυχε. Μπήκε στο μυαλό μου και κυρίευσε για δύο ολόκληρες μέρες την ύπαρξή μου. Δεν είναι υπερβολή. Με ταξίδευσα σε αλλιώτικους κόσμους. Όταν το ταξίδι μου τελείωσε, ένιωσα λύπη αλλά και γαλήνη ταυτόχρονα. Ανάπτυξα συναισθήματα. Γιατί όπως λέει και ο Καβάφης, σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά η διαδρομή και όλα όσα αποκομίζεις από αυτήν. Κι εγώ κέρδισα πολλά από τη διαδρομή. Καταρχήν, με ενθουσίασε η γραφή της και ο τρόπος που περιγράφει τα γεγονότα. Η γλώσσα της είναι πλούσια, αλλά ταυτόχρονα τόσο απλή που σε οφείλει να συνεχίζει με ζήλο το διάβασμα. Εναλλάσσονται με μαέστρια οι εικόνες μπροστά σου, ζωντανά και παραστατικά. Κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι και τη τελευταία σελίδα. Στο τέλος έρχεται η κάθαρση, όπως συμβαίνει πάντα σε ένα καλό μυθιστόρημα. Μου δίνει σε αρχαία τραγωδία, σε πιο σύγχρονη βέβαια μορφή. Καθώς τα μεταφυσικά στοιχεία που έχει συμβαδίζουν με τις αναζητήσεις που έχουν οι νέοι στην εποχή μας. Για την υπόθεση του βιβλίου, δεν θέλω και δεν πρέπει να αποκαλύψω πολλά. Είναι ο Σεμπάστιαν και η Καρολίνα, κουβαλούν και οι δύο το σημάδι του λωτού. Για να ολοκληρωθεί μια παλιά και έλκυη προφητεία, πρέπει οι δύο νέοι να ενωθούν προκειμένου να φέρουν στον κόσμο τον τέλειο απόγονο που θα αλλάξει τη μοίρα αυτού του τόπου. Οι δεσμόνες των σκιών απειλούν να πνίξουν στα γκρίζα σύννεφα τη ζωή του. Οι ηρωές θα δώσουν σκληρή μάχη για να απαλλαγούν από τα δεσμά τη προφητεία που του βαραίνουν. Θα τα καταφέρουν, θα νικήσει η αγάπη. Αυτή η αγάπη εμφανίζεται απρόσληπτη και μπορεί να φέρει την ανατροπή. Μήπως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει τελικά από την προμένη του και να αλλάξει την πορεία της ζωής του. Οι απαντήσεις αναδύονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Θα τις ανακαλύψει καθένας μόνος του, διαβάζοντάς του. Σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία, το προσωπικά θέλω, ο κάθε αναγνώστης θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Αυτή όμως δεν είναι η μαγεία τελικά. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στην Ευαγγελία, θα της δώσουμε το λόγο να μας πει κάποια πράγματα και μετά θα... Καλησπέρα για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσετε να επισκεφτώ την όμορφη, πανέμορφη, γοητευτική, μαγευτική Φλόρινα και να συνομιλήσω με εσάς. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ, επομένως είναι και η πρώτη φορά που μιλάω γενικότερα για κάποιο βιβλίο μου. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερώτηση θέλετε να κάνετε. Θα απαντήσω είτε αφορά το έργο μου, το συγγραφικό, είτε εμένα προσωπικά, ό,τι σας ενδιαφέρει είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Μητσοπούλου για τον υπέροχο προλογισμό και την παρουσίαση του βιβλίου μου, όπως και την νεαρία Τινά, που πολύ όμορφα τα είπε και με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ όλους εσάς που με στηρίζετε και είσαστε εδώ απόψε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Ευαγγελία και αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια δική του, να συμπληρώσει κάτι, θα του δώσουμε τον λόγο. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον συγγραφέα να μεταδιδάει σε διάφορα είδη λογοτεχνίας. Από το κοινωνικό στο σύγχρονο, από το ιστορικό στο αστυνομικό, επιστημονικής φαντασίας. Εσύ τα έχεις κάνει όλα. Πολυγραφότατη θα έλεγα. Και τα έχω κάνει και δεν τα έχω κάνει όλα. Δηλαδή, βασικά τα μυθιστορήματά μου ακολουθούν μια κατηγορία από μόνο τους που λέγεται suspense romance, δηλαδή ρομάτζο με δράση μαζί. Και μέσα από αυτό το είδος, το οποίο είναι ίδιο στην ουσία, αλλάζουν τα θέματα. Ναι, έχω γράψει και αποχρώσεις αστυνομικού και επιστημονικής φαντασίας σε εισαγωγικά και λίγο μεταφυσικό και κοινωνικό. Δεν είναι εύκολο,
Αλλά εάν γεμίσει το μυαλό με εικόνες και η ψυχή το ίδιο, στο χαρτί θα βγει χωρίς το πάρει σκαμπάνι. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω αν η μοίρα των ηρών, η τύχη μάλλον, είναι προκαθορισμένη από την αρχή ή δεν είσαι σίγουρη και όλα μπορούν να τραβούν ανά πάσα στιγμή. Μερικές από τις αταξίες που κάνουν είναι προκαθορισμένες, αλλά οι περισσότερες όχι. Που σημαίνει ότι έχω εγώ τον κεντρικό κορμό στο μυαλό μου, έχω τους ήρωες πάλι στα κεντρικά τους επίπεδα και την ψυχογραφία τους σε ένα σημείο, ως ένα σημείο διαμορφωμένη, αλλά κατά τη συγγραφή του μυθιστορήματος όλα αλλάζουν. Και μία πονηρή ερώτηση θα έλεγα είναι αυτή που θα της κάνω. Μπορούμε να βρούμε στα βιβλία σου στοιχεία του χαρακτήρα σου και γενικά ο συγγραφέας προβάλλει τα στοιχεία που θέλει αυτός ή του βγαίνουν αφόρμητα και χωρίς να το πάρει θα πάρει. Αν και θα μπορούσες και εσύ κάλλιστα να απαντήσεις από την ερώτηση ο συγγραφέας και εσύ. Ωραία, θα το πω κι εγώ. Νομίζω ότι ναι, σε αρκετές από τις ηρωίδες μου υπάρχουν στοιχεία του χαρακτήρα μου, ποτέ όλα μαζί όμως. Δηλαδή, άλλη ηρωίδα έχει την κάφα που την έχω εγώ. Άλλη έχει το πείσμα. Άλλη έχει τον εγωισμό. Άλλη έχει τη συστολή σε μεγάλο βαθμό. Μεμονωμένα στοιχεία μου παρουσιάζουν όμως σχεδόν όλες οι ηρωίδες μου, αλλά ποτέ επιτηρευμένα. Νομίζω ότι ναι, βγαίνει αθόρμητα. Αθηνά, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Αρχικά, πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αδελφική ψυχή και στην αληθινή και πραγματική αγάπη, και αν ναι, ποια είναι. Αυτά είναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια στενή σύνδεση ανάμεσα στην αδελφή ψυχή και την αληθινή αγάπη. Θα έλεγα ότι σε μερικές στιγμές της ζωής, αν και δεν είμαι ειδήμων, ας γράφω στον αρχικό, νομίζω όμως ότι σε μερικές φάσεις της ζωής αυτά τα δύο ταυτίζονται. Αγαπάς την αδερφή ψυχή σου και η αδερφή ψυχή σου είναι αγάπη. Πόσο σας επηρεάζουν στοιχεία μεταφυσικά, απόψεις και παλιές προφητείες? Ως περίεργο πλάσμα, μπορώ να πω ότι όλα αυτά από μικρό παιδάκι με απασχολούσαν. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησα να γράφω καθόλου με ερωτικές ιστορίες. Ξεκίνησα να γράφω για λυκάνθρωπους, για τρελά πράγματα, όλα αυτά που απασχολούν τον έφηβο, αν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν, υπαρξιακά, όλα τα άλλα είναι γράφοντας διηγήματα. Νομίζω ότι ποτέ θα σταματήσω να ασχολούμαι με αυτά, με την έννοια ότι ποτέ δεν παίρνω και πλήρες απαντήσεις. Άρα, εφόσον είναι πάντα περίεργη, πάντα θα το ψάχνω. Και θέλοντας και μη, κάποιες φορές, λίγες φορές, πολλές φορές θα πηγαίνουν και στα βιβλία μου. Γιατί επιλέξατε το λωτό για σημάδι, είναι τυχαίο ή συμβολίζει κάτι? Ναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο λωτός είναι παγκόσμιο σύμβολο της αναγέννησης και επειδή γενικότερα η συγκεκριμένη προφητεία μιλάει για τη γέννηση, παύλα γέννηση του τέλειου ανθρώπου, ο λωτός τέλειασε απόλυτα. Βέβαια, ο λωτός είναι σύμβολο ανατολικών θρησκειών, ανατολικής προέλευσης σύμβολο, το γράφω και μέσα στο βιβλίο. Αλλά το έπλεξα νομίζω κάπως περίτεχνα και το έβαλα και μέσα στους Κέλτες που καθόλου δεν έχουν το λωτό σύμβολο εκείνο. Γιατί επιλέξατε ξένα ονόματα, χαρακτήρες και προφητείες κέλτικες και δεν προτιμήσετε κάτι εξ ολοκλήρων ελληνικό, αν και κατά το ίδιο η ιστορία λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα? Πρώτα γιατί μου αρέσει να βλέπω πολιτισμούς και να καταπιάνομαι με αυτό το ζήτημα που μου δίνει πιο πολλά ερεθίσματα για να μπορέσω να γράψω. Κατά δεύτερο, πιστεύω ότι και οι καταβολές που έχω, οι αναγνωστικές, που είναι περισσότερες από ξένη λογοτεχνία, με έχουν επηρεάσει. Και κατά τρίτον, θεωρώ λίγο πιο γοητευτικά τα ονόματα αυτά από τα κλασικά και τα συνηθισμένα. Και τέλος, γιατί κατά τη γνώμη σας, μερικοί άνθρωποι πορώνονται τόσο πολύ σε ένα σκοπό που ξεχνά την πραγματική ουσία της ζωής, όπως η Ελίζαβετ? Ίσως γιατί δεν έχουν ανακαλύψει την πραγματική ουσία της ζωής, που είναι να μην πορώνεσαι με κανένα σκοπό, ο οποίος έχει σκοπό το κακό του κόσμου, έχει ως στόχο το κακό του κόσμου, και δεν έχω ανακαλύψει ότι η μαγεία είναι στην καθημερινότητα, στις μικρές στιγμές, στα απλά πράγματα, στο ποτήρι που πίνουμε, το νερό ή το κρασί, στη βόλτα που κάνουμε, στην εξοχή. Μάλλον δεν το έχω αντιληφθεί αυτό και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις σου. Επίσης.
Και εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα, είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Θέλετε να έρθετε εδώ να πάρετε το μικρόφωνο ή από εκεί. Δυνατά, δυνατά. Μια χαρά σε έχουμε. Για μία αναγνώστη, ένα αναγνώστη που δεν έχει διαβάσει κανένα βιβλίο. Εγώ αυτό δεν έχω διαβάσει κανένα. Ποιο είναι πιο κοντά στην Ευαγγελία της Αθήλου και αυτό μας προτείνετε εσείς. Για να σας γνωρίσω. Το πρώτο που θα σε ρωτούσα είναι τι σου αρέσει να διαβάζεις. Δηλαδή, τι είδου μυθιστορήματα σου αρέσει να διαβάζεις. Θα ήθελες να έχουν δράση, θα ήθελες να έχουν περισσότερο αστυνομικό στοιχείο, πιο πολύ κοινωνικό, αισθηματικό. Αν μου πεις αυτό και μου δώσεις αυτή τη μικρή βοήθεια, θα σου προτείνω και εγώ τίτλο. Κοινωνικό. Ωραία, κοινωνικό. Αν και πάντα με λίγο εξωφρενική τη ιστορία μου, δεν ξέρω, αυτό μου πει. Κοινωνικό θα σου πρότεινα το προηγούμενο μου ψήφιρε στις φλόγες ή το μάλλον λόγια σ' αγαπώ που είναι το τρίτο μου και υπάρχει μια λογοτεχνική απόσταση σε αυτά τα δύο. Αυτό που είναι πιο κοντά σε εσά, που είναι και το δεύτερο Ευαγγελία του Αθήνου, δηλαδή. Ψήφιρε στις φλόγες. Και το γυάλινο ρόδο που είναι λίγο αστυνομικό αλλά έχει και κοινωνικές προεκτάσεις. Παρακαλώ. Ποιος χαρακτήρας σε δυσκόλεψε περισσότερο και γιατί? Με δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Άλεξ Γκρέι ή Αλέξανδρος Ρωμανός από το «Άνω να δεν μου ρωτήσεις», γιατί ήταν ένας ήρωας με σωματική δυσμορφία και έπρεπε να το πιάσω με πολύ διακριτικότητα το ζήτημα. Όμως νομίζω τον απέδωσα καλά, με αξιοπρέπεια και το κοινό τον αγάπησε. Κάποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Τα κορίτσια μου θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά πιστεύω ότι καταλήγει να μην είναι προσωπικός. Όμως πολλές φορές, αν αγαπάμε κάποιον, δεν θέλουμε να του φορτώσουμε τον πόνο αυτό, το φορτώσουμε σε εισαγωγικά. Άλλο αν η ζωή τελικά καταλήγει να μοιράζουμε τον πόνο δικό μας. Επειδή έχω περάσει από διάφορες στιγμές ζωής μου που κουβάλησα πόνο, δεν θα ήθελα να το μεταφέρω στους άλλους, παρόλο που μεταφέρθηκε χωρίς το θέλω. Και γι' αυτό ανέφερα αυτή τη φράση που είναι αποτέλεσμα προσωπικής μου εμπειρίας, ότι ναι, ο πόνος είναι προσωπικός. Ναι, όμως, αν το μοιραστείς, νομίζω ότι... Εγώ θα ξελαφρώσω. Εγώ θα ξελαφρώσω, αν το μοιραστώ, αλλά οι άλλοι θα το φορτωθούν. Εγώ θα ξελαφρώσω. Εγώ θα νιώσω καλύτερα. Αλλά οι άλλοι θα πληγωθούν. Αυτό είναι που δεν θέλω. Υποτίθεται όμως ότι θα το μοιραστείς με κάποιο δικό σου άτομο που το νιώσει κοντά σου. Σας το είπα εξ αρχής ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Εγώ τι πιστεύω όμως. Εγώ, αν μου δίνω το δικαίωμα της επιλογής, εγώ τι θα έκανα. Δεν θα ήθελα να υποβάλω από δοκιμασία τα αγαπημένα πρόσωπα. Παρόλο που εξ ορισμού αυτό θα γίνει. Αυτό είπα. Να είστε καλά. Πώς νιώθεις ότι τελειώνεις ένα βιβλίο? Νιώθω θλίψη, πρώτα απ' όλα, γιατί με τους ήρωες ταξιδεύω μήνες ολόκληρους. Κάθε πρωί είμαι πιστή στο ραντεβού μου μαζί τους. Περνάω διάφορα με εκείνους, τους δίνω στοιχεία από την ύπαρξή μου, τη ζωή μου, την ψυχή μου και εκείνοι δίνουν τα δικά τους σε μένα, με μαθαίνουν και τους μαθαίνω. Οπότε μόλις γράφω τη λέξη τέλος και μέχρι να αρχίσει το καινούργιο ταξίδι, το πρώτο συνέστημα που κυριαρχεί είναι η θλίψη. Όχι ανακούφιση. Όχι ανακούφιση. Σε μένα όχι. Απλά έχω μια αγωνία μετά κατά μόλις γίνει βιβλίο, τι αποδοχή θα έχει από το γνωστικό κοινό. Σε ποιο γνωστικό κοινό απευθύνονται? Τα δικά μου τα βιβλία. Βάσει μηνυμάτων που έχω πάρει, ευτυχώς είμαι από 18 μέχρι και 88, μπορώ να σας πω. Βάσει μηνυμάτων, δεν χωρίς να περιεχθούν. Αυτά, θέλετε κάτι άλλο? Μια ερώτηση στην Ευαγγελία. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι οι νέοι σήμερα ασχολούνται με μεταφυσικά στοιχεία και περισσότερο με τα βιβλία αυτού του είδους? Λοιπόν, δεν το έχω παρατηρήσει. Εσύ με ενημερώνεις τώρα ότι οι νέοι σήμερα έχουν αυτή την τάση. Δηλαδή, γαλλικά άνθρωπους και τέτοια εννοείς. Ωραία. Νομίζω ότι είναι απλά θέμα ηλικίας και ορμονών. Τους βοητεύει το πολύ διαφορετικό, το πολύ μακριά από τις νόρμες και τη ρουτίνα της καθημερινότητας και ότι είναι μια φάση η οποία μεγαλώντας, ναι, θα πέρασουν σε άλλη φάση μετά. Ωραία. Μάλιστα.
Κάποια ερώτηση. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Ξεκίνησα από 12 χρονών να γράφω διηγήματα μεταφυσικής μορφής. Μετά άρχισα να γράφω πολύ μικρές ιστορίες των 50 σελίδων, 60 σελίδων. Τα βιβλία τα ολοκληρωμένα που έχουν εκδοθεί είναι 9. Έχω περίπου άλλα 8 σε σερτάρια μου, τα οποία δεν θα δουν ποτέ το φως. Και για να ολοκληρώσω το βιβλίο χρειάζομαι από 5 έως 9 μήνες περίπου, μαζί με την έρευνα γύρω στον χρόνο. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Σας με εικόνες. Λένε ότι υπάρχουν 7 αδερφές ψυχές επάνω στην πλανήτη. Πιστεύετε ότι σε αυτό το βιβλίο το οποίο έχουμε τώρα στο τέλειο μας έχουν συνεχίσει κάτι τέτοιο? 7 όχι, 2 σίγουρα. Μπορεί και 4. Με ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Το 7 δεν το άκουσα, ίσως γιατί δεν το ήξερα. Αν το ήξερα, μπορεί το 5 να κόφτανα μέχρι εκεί. Πάντως μ' αρέσει, είναι η δεύτερη φορά που μου λένε κάτι για αδελφή ψυχή. Και επειδή πιστεύω και εγώ ότι οι ψυχές έχουν ενέργεια, η οποία αν συναντηθεί και είναι η σωστή ενέργεια, τότε θα δέσουν για πάντα μαζί. Μου άρεσε πολύ η ερώτησή σας και νομίζω ότι εδώ πέρα παρουσιάζω δύο ιδανικές αδελφές ψυχές. Σε κάθε φορά που γράφετε ένα βιβλίο, ταυτίζεστε με κάποια ηρωίδα ή κάποιον ήρωα ακριβό? Δηλαδή χάνεστε, γίνεστε ένα μαζί του? Όχι. Δεν γίνομαι ένα, αλλά ούτε είμαι και εντελώς αποστασιοποιημένη. Δηλαδή δεν κάθομαι σε ένα βάθρο και κουνάω την πακέτα μου και λέω στη μουσική να παίξει. Όχι. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό βαίνω με τους ηρωές μου, αλλά ποτέ δεν ταυτίζομαι. Αν το έκανα αυτό, δεν θα μπορούσα να γράψω τη συνέχεια, γιατί θα πονούσα, θα βίωνα τον πόνο εγώ ίδια, θα βίωνα και τη χαρά. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ μεγάλη δυσκολία για να ολοκληρωθεί ένα βιβλίο που πρέπει να το βλέπεις από ένα σημείο και μετά και λίγο ψυχρά. Με αφορμή αυτό που είπε η κοπέλα, σκέφτηκα κάτι να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι κάθε άνθρωπος στον πλανήτη μπορεί να βρει το άλλο του μισό? Υπάρχει κάπου το άλλο μισό που το περιμένει για να ανταμωθούν κάποια στιγμή? Επειδή έχω γράψει 9 βιβλία τα οποία έχουν αισθηματική φύση, νομίζετε όλοι ότι είναι ειδήμο στα αισθηματικά. Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι έχω κάνει τα περισσότερα λάθη από όλους. Αλλά ναι, θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί έξω, για κάθε έναν από εμάς, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο ιδανικός για μας. Ή κάποια για να είσαι αδυνάτες. Το άλλο μας μισώνει. Πολύ επιδοφόρο μήνυμα. Θα ρωτήσω, ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί τα έχω γράψει 14, 15, 16 χρονών. Είναι εκπληκτικά τέχνα. Και για να μπορέσουν να γίνουν βιβλία, θα πρέπει να πάρω μόνο την ιδέα από αυτά και να τα γράψω από την αρχή. Έτσι όπως είναι, να δει να τον ακούω, σας το γιο. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει μορφή. Είμαστε παράξενα όντα εμείς οι συγγραφείς. Ζούμε σε τελείως διαφορετικές σφαίρες μερικές φορές. Ανοίγουμε μία πύλη και χαρόμαστε εκεί. Νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπω την κλειδαρότρυπα τώρα. Θα έρθει η ώρα που θα ανοίξω και την πόρτα τελείως. Να ρωτήσω. Όταν τελειώνετε μια ιστορία, πόσο καιρό σας παίρνει για να δημιουργήσετε την άλλη, όταν γράφετε το βιβλίο που γράφετε ή με το που τελειώσετε? Κατάλαβα, ναι. Εξαρτάται. Ας πούμε, όταν έγραψα τους ψύχρους, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να ξεκινήσω να γράψω τους δεσμότες. Αντιθέτως, όταν είχα γράψει το Γιάννη Ρόδο, δεν πέρασε ούτε ένας μήνας όταν ξεκίνησε να γράφει το Μαθή Βελόδινο Σκοτάδι. Εξαρτάται από το πόσο γεμάτος είσαι σε εισαγωγικά για να μπορέσει να βγάλει στο χαρτί μια ιστορία. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι μόνο να το γράψει, μετά έχει και 2 μήνες επιμέλεια, αντί να δοθεί στον εκδοτικό, μετά τα εξώφυλλα, να βγει έξω, τι αποδοχή θα έχει, τι μηνύματα θα πάρω. Δηλαδή έχει και ένα χρόνο προώθησης στο συγκεκριμένο βιβλίο, δεν παρατάμε στην τύχη του. Είναι δύσκολο να ηρεμήσω ψυχολογικά για να πω στην καινούργια ιστορία, έτσι όπως είναι η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή θέλεις δεν θέλεις, θα σου κρατσουνίσει το μυαλό, είμαι σε αυτό το στάδιο που αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κυρία Ευαγγελία, υπήρχε
υπήρξε κάποια στιγμή να πάτε να ξεκουραστείτε, να είναι ο χρόνος της ξεκούρασης σας. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή να σας έρθει κάτι, μία μορφή. Όχι, λειτουργώ πολύ πειθαρχημένα στο γράψιμο. Γράφω αυστηρά, με αυστηρό ωράριο, σαν στρατιώτης, 5 και 4 με 7 παρατέταρτο. Τα έχω σκεφτεί από βραδείς, το πρωί, για το πρωί μιλάμε. Τα έχω σκεφτεί από βραδείς, διότι μετά τις 7 παρατέταρτο έχω σχολείο. Δηλαδή είμαι δασκάλα στη δημόσια εκπαίδευση, που η τάξη έχει 18 παιδιά που θέλουν την αμέριστη προσοχή μου. Συν τα δύο δικά μου που θέλουν ακόμη πιο μεγάλη προσοχή από μένα. Και να μου έρθει, ας πούμε, κατά τις 5 που διαβάζω μαθηματικά τη μικρή με το μικρό μου, να δίνω να ανοίξω τον υπολογιστή και να γράψω. Το κρατάω μέχρι το επόμενο πρωί. Επειδή είναι έτσι η ρυθμή μου. Αν είχα πιο άνεση, μπορεί και να το έκανα όμως. Το επόμενο βιβλίο θα είναι πάλι στο ίδιο μοτίβο. Δεν γνωρίζω, αλλά έτσι από ότι μου ψιθυρίζει λίγο στο αυτί, νομίζω θα έχει λίγο αστυνομικό στοιχείο μέσα. Αστυνομικό, ναι. Θα έχει και μεταφυσικό. Όχι. Αυτό δεν είναι μεταφυσικό. Μην το βλέπετε με μισό μάτι. Ανοίξτε το ολόκληρο, το βλέπω λιγάκι. Δεν είναι μεταφυσικό. Αυτό καταπιάνεται με μια προφητεία η οποία την έχουν ερμηνεύσει διαφορετικά δύο τάγματα. Αυτά συμβαίνουν στην αληθινή ζωή, ξέρετε, τα έχω μελετήσει. Και πρέπει αυτή η προφητεία να εκπληρωθεί. Όλα εξελίσσονται στην απόλυτη πραγματικότητα, στο σήμερα. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα στο χθες. Σήμερα αγωνιούν οι ήρωες. Στη σύγχρονη εποχή περνάνε ό,τι περνάνε. Απλά πρέπει να εκπληρώσουν προφητεία, δηλαδή να ενωθούν. Αυτό. Δεν είναι μεταφυσικό στο γιο μου. Θα μου γελάσετε λίγο. Δύο και δύο τρυφερά. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Γίνανε πολλές ερωτήσεις, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Το κοινό ήταν πιο ντροπαλό, θα έλεγα. Όχι, σήμερα έκανε πολλές ερωτήσεις στο κοινό και το ευχαριστούμε γι' αυτό. Συμμετείχε ενεργά στην παρουσίασή μας. Έχουμε τελειώσει την παρουσίαση. Αν... Ναι. Κάποιος άλλος. Ναι. Στον εκδοτικό οίκο. Το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα 22, αλλά είδε το φως της δημοσιότητας στα 28. Το έβγαλα φωτοτυπία στο σχολείο που ήμουν ορομίστια. Πολύ κακή φωτοτυπία. Το βάλαμε στην αφάκελο, το πήγαμε στα γραφεία του εκδοτικού οργανισμού στην οποία είμαι μέχρι σήμερα. Μου είπαν να μου απαντήσουν σε λίγο χρονικό διάστημα, μου απάντησαν σε 3 μέρες και έτσι έγινε η αρχή. Δεν είναι όμως όλα τόσο ρόδινα, έτυχε να είναι λίγο εύκολο σε μένα. Ναι, το ένασμα, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Όταν πήγα λοιπόν για πρώτη φορά σε εκείνο το δημοτικό σχολείο και ο διευθυντής μου με ρώταγε τι κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου και του είπα ότι γράφω, μου λέει φέρε να δούμε τι γράφεις. Πού έφερα λοιπόν, να δει, ένα κεφάλαιο. Διάβασε 2 σελίδες και μου λέει αυτό δεν θα μείνει εδώ, αυτό πρέπει να το δώσεις. Εδώ βλέπω τα λέγα, γιατί εκείνος ασχολούνταν με την ποιήση, ας μην είχε να δώσει κάτι. Με παρότρινε λοιπόν και μου βρήκε τα τηλέφωνα, μου βρήκε τις διευθύνσεις να πάω το βιβλίο στον εκδοτικό οίκο. Και έτσι έγινε. Πήρα το θάρρος και το έκανα. Ήταν δηλαδή τόσο απλό. Ήταν τόσο απλό και σήμερα είναι ακόμη πιο απλό να πω για όσοι ενδιαφέρονται να δουν το έργο τους να εκδίδεται. Σήμερα που η τεχνολογία, τότε δεν είχαμε email, δεν είχαμε ίντερνετ σε άνθηση. Τότε επικοινωνούσαμε με τα σταθερά τηλέφωνα και έπρεπε αυτοπροσώπως να πάμε το χειρόγραφο. Σήμερα και με ένα mail μπορείς να το στείλεις στο αρμόδιο τμήμα του εκδοτικού που θα σου δώσουν απάντηση από 2-4 μήνες και μακάρι να είναι θετική. Αν είναι θετική, προχωράνε μέσω στις διαδικασίες. Υπογράφεις συμβόλαιο και ξεκινάς. Ναι, αν μπορείς να κάνεις βιοπορισμό από το βιβλίο, θα πρέπει να ρωτήσετε. Ναι. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις βιοπορισμό. Για να φτάσεις στο σημείο να πεις ότι ζεις μόνο από τα βιβλία, πρέπει να είσαι μαντά ή δημουλή. Όπου αυτό έγινε κάτι που όλοι οι αν προοδηθούν τα βιβλία, εννοείται. Ναι.
Εξαρτάται και από αυτό, αλλά θέλω να τονίσω εδώ πως στην δική μου την περίπτωση το πρώτο μου βιβλίο βγήκε το 2001, στο επόμενο, ενώ με είχαν παντελώς αγμαΐσει για 3 χρόνια, βγήκε το 2004. Μετά το 2007 ενώ το είχα πάρει δόση και μετά το 2010. Σημαίνει λοιπόν δεν είχα επί μία δεκαετία ιδιαίτερη μεταχείριση. Από εκείνη τη δεκαετία και μετά, επειδή εσείς το θέλατε, όχι ο εκδοτικός, οι αναγνώστες, και επειδή από στόμα σε στόμα, είπα να αυτή η Ευσταθίου Καλούτσικα γράφει, και άρχισαν οι βιβλιοκόλλες να ζητάνε 2-3 τύπου κάθε φορά και να χτυπάει το τηλέφωνο. Έτσι έγινε και μετά ο εκδοτικός έδωσε η παραπάνω προσοχή. Ευχαριστώ.